Ο επόμενος ομιλητής μας έχει θέμα εξατομικευμένη αντιθρεπτική αγωγή σε διαβητικούς και είναι και από την νεότερη γενεά. Ωραία. Να καλέσω επομένως εγώ τώρα τον κύριο Δάιο, ο οποίος, όπως σωστά ανέφερε ο συμπρόεδρος, είναι νέος φέρελπης επιστήμονας, κάνει ειδικότητα καρδιολογίας και είναι υποψήφιος διδάκτορας στην Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, με αρκετό όμως ερευνητικό έργο για την ηλικία του, και θα μας αναπτύξει το θέμα αυτό. Εγώ θα του παραχωρήσω τη θέση, θα καθίσω δίπλα και θα παρακαλέσω να με το ονομάσουν και από το κεντρικό πάνελ το όνομα και να ξεκινήσει την εισήγησή του. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση, τον αγαπητό κύριο καθηγητή κύριο Σαββόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη κύριο Πάγκαλο. Πρόκειται να αναλύσουμε και να μιλήσουμε για την εξατομικευμένη εθνοβοτική αγωγή σε διαβητικούς ασθενείς, όπως προείπαμε. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν, ο ζαχαρώδης διαβήτης αποτελεί την μεταβολική πανδημία της εποχής μας, με τους ζαχαροδιαβητικούς να υπερβαίνουν τα 150 εκατομμύρια παγκοσμίως. Γενικότερα όμως, και επειδή όλα τα κράτη είναι προσανατολισμένα στην COVID-19, θα πρέπει να υπάρχει μια βέλτιστη ρύθμιση και κάλυψη όλων των χρόνιων νοσημάτων και ειδικότερα του ζαχαρόδιαβήτη και προκειμένου των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Γενικότερα, διανύουμε μια μεγάλη περίοδο αύξησης του ζαχαροδιαβήτη παγκοσμίως, είτε στα υποανάπτυξη είτε στα αναπτυγμένα κράτη. Πρόκειται να έχουμε μέχρι και 102% αύξηση στο άμεσο μέλλον. Ο ζαχαρός διαβήτης, όπως είναι γνωστό, μαζί με τις επιπλοκές που τον χαρακτηρίζουν, κοστίζει, καθώς απορροφά ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων για κάθε σύστημα υγείας. Στη μακρά διαδρομή τώρα της υπεργλυκαιμίας χαρακτηρίζεται τόσο από μικροαγγειακές όσο και από μακροαγγειακές επιπλοκές, όπως η καρδιαγγειακή νόσος, η αρτηριακή υπέρταση, η περιφερειακή αγγειακή νόσος, η διαβητική νευροπάθεια ή η διαβητική νευροπάθεια. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς ή ζαχαροδιαβητικοί ασθενείς χαρακτηρίζονται ως ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου, με αυξημένους παράγοντες καρδιακιακού κινδύνου και ειδικότερα ζαχαροδιαβήτη τύπου 2, όπως η δυσλιπιδεμία, η υπέρταση, η κεντρική παχυσαρκία και το οικογενειακό ιστορικό αθεροσκλήρωσης. Οι ασθενείς επίσης με ζαχαροδιαβήτη χαρακτηρίζονται από αυξημένη θρομβωτική διάθεση, καθώς διακατέχονται από αυξημένη πυκτικότητα, διαταραχές συνοδόλησης, δυσλειτουργία του ενδοθυλίου και αυξημένη δραστηριότητα των εμπεταλίων. Και αν ρωτούσε κάποιος τι χαρακτηρίζει την αθυρωμάτωση στο διαβήτη, αυτή είναι η διάχυτη έκτασή της, η επιρρέπεια των αθυρωματικών πλακών για ρήξη, καθώς και παθογενετικοί παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται στην αθυρωμάτωση, όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη και η γλυκοξίδωση των πρωτεϊνών της βασικής μεμβράνης. Συγκεκριμένα τώρα, τα αιμοπετάλια στους διαβητικούς ασθενείς χαρακτηρίζονται από αυξημένη προσκόλληση, ενεργοποίηση και συσσόρευση, παρουσιάζοντας έναν φαινότυπο υπενεργοποιημένου εμπεταλίου, ο οποίος ευθύνεται κατά ένα κύριο λόγο και ένα μεγάλο ποσοστό στην ελαττωμένη απάντηση στα αντιεμπεταλιακά φάρμακα. Και επειδή μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, στην παρακάτω διαφάνεια απεικονίζονται οι κύριοι βαθμολογικοί παράγοντες που οφείλονται και δημιουργούν αυτό το προθρομβωτικό στάτους, το οποίο οδηγεί στην αυξημένη δραστηριότητα των εμπεταλίων. Έτσι, όλα αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της αντιεμπεταλιακής αγωγής για δευτερογενή πρόληψη των αθυροθρομβωτικών επεισοδίων, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ζαχαροδιαβήτη. Έτσι, στη σχηματική παράσταση παρουσιάζονται τόσο οι κατηγορίες των αντιεμπεταλιακών φαρμάκων, αλλά και οι βασικοί μηχανισμοί δράσης τους. Ξεκινώντας λοιπόν με το θεμελιώδη λίθο στην αντιεμπεταλιακή αγωγή, την ασπιρίνη, ο οποίος ο πρώτος φαρμακευτικός παράγοντας κυκλοφόρησε σε μορφή δισκίου στις αρχές του 1900 σε δοσολογία 325 mg. Η δράση της βασίζεται κυρίως στην αναστολή της τροβοξάνης α2, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις επιτυχάνονται στο πλάσμα 30 με 40 λεπτά μετά τη λήψη τους, ενώ η αναστολή της αιμοπεταλιακής λειτουργίας επιτυχάνεται μία ώρα μετά τη λήψη αυτής. Και ενδεικτικά στο πλαίσιο της αποδεικτικής ιατρικής, μία καλοσχεδιασμένη μελέτη και μία μεταανάλυση, όπου αναδεικνύεται το όφελος της αντιεμπεταλιακής αγωγής και ιδίως της ασπιρίνης για την προστασία και την εμφάνιση των αγγειακών επιπλοκών σε υψηλού κινδύνου ασθενείς, ζαχαροδιαβητικούς και μη. Όλα βέβαια θα ήταν εύκολα και λογικά αν δεν είχε δυσμενή επίδραση ασπιρίνης στον βλενογόνο του πεπτικού συστήματος, έχοντας ως αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, αλλά οπότε ο θεράπων ιατρός οφείλει να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία παρατίθενται παρακάτω, ενώ
θα πρέπει να αποφεύγει τη χορήγηση ασπιρίνης σε ασθενείς με αρρύθμιστες αρτηριακές πιέσεις λόγω αυξημένου κινδύνου εγκεφαλικής αιμορραγίας. Ένα ακόμη πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε με τη χορήγηση της ασπιρίνης είναι το αυξημένο ποσοστό αντίστασης σε αυτή. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι υφίσταται αντίσταση στην ασπιρίνη και σχετίζεται με αυξημένο και επαναλαμβανόμενο κίνδυνο ισχυμικών επεισοδίων με περίπου 20% υπολοιπόμενο κίνδυνο. Ωστόσο, η επίπτωση της αντίστασης ποικίλει και εξαρτάται κυρίως από διάφορους παράγοντες όπως η μέθοδος προσδιορισμού της αντίστασης, ο ορισμός αυτής, η δόση ασπιρίνης που χορηγούμε, αλλά και η σύνδεση του πληθυσμού. Ενδεικτικά και πάλι στο πλαίσιο της αποδεικτικής ιατρικής, συγκεκριμένες μελέτες οι οποίες έχουν προσδιορίσει το ποσοστό της αντίστασης, το περίπου 40%, ενώ παραμένει ακόμη αβέβαιο εάν αυξημένες δόσεις ασπιρίνης μειώνουν την καρδιακή θνητότητα στο σαχαρό διαβήτη, αν υπάρχει δηλαδή ουσιαστικό όφελος. Προχωράμε στις θιανοπυριδίνες, οι οποίες είναι ανταγωνιστές των υποδοχείων P2Y12 του ADP, ξεκινώντας από την κυκλοπυδίνη, για ιστορικούς λόγους κυρίως γίνεται η αναφορά εδώ, καθώς δεν χρησιμοποιείται πλέον. Εγκρίθηκε η κλινική της χρήσης το 1991 και χρησιμοποιήθηκε ιδίως για δευτερογενή πρόληψη ασθενείς με πρωτογενή αγκιοπλαστική. Ενώ εμφάνισε αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως υψηλά ποστά ουδετεροπαινίας, γι' αυτό το λόγο αντικαταστάθηκε από τη θιανοπυριδίνη εκλογή στην κλοπιδογρέλη, με ανάλογη αποτελεσματικότητα, καλύτερο ωστόσο προφίλ ασφάλειας και ταχύτερη έναρξη δράσης μετά από μία δόση εφόδου. Η δράση τώρα της κλοπιδογρέλης βασίζονται κυρίως στην αναστολή της προσκόλλησης των μεταλλείων στο εγγυακό υπενδοθήλιο, στην αναστολή της απελευθέρωσης του περιεχομένου των α-κοκκίων και στην αναστολή της ένδυσης του υποδοχέου των οδογών στο σύμπλεγμα GP2β3α. Στον παρακάτω πίνακα λοιπόν παρατίθενται οι μελέτες οι οποίες ανέδειξαν το όφελος της κλοπιδογρέλης στην αντιμετωπιακή θεραπεία, ιδίως σε ζαχαροδιαβητικούς ασθενείς. Θα γίνει μια συνοπτική αναφορά σε αυτές, ξεκινώντας λοιπόν από τη μελέτη Curie, η οποία ήταν η πρώτη μελέτη που ανέδειξε το όφελος της διπλής αντιμετωπιακής αγωγής σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με ασπιρίνη σε ασθενείς με non-STEMI. Ενώ συνεχίζουμε με τη μελέτη Capri, η οποία συνέκρινε κλοπιδογρέλη 75 mg ηρεσίως στη συνήθως χορηγούμενη δόση, έναντι ασπιρίνης 325 mg σε δοσολογική αντιστοιχία μεγαλύτερη από τη συνήθως χορηγούμενη. Εδώ το όφελος ήταν μεγαλύτερο στην ομάδα των διαβητικών ασθενών, γι' αυτό και γίνεται εκτενής αναφορά, με 21% μείωση του σχετικού κινδύνου για τα καρδιακά συμβάματα. Ενώ όπως θα ήταν αναμενόμενο, παρατηρήθηκε 37% μείωση του κινδύνου για τα αιμορραγικά επεισόδια υπέρ της κλοπιδογρέλης, καθώς όπως προαναφέραμε, χορηγήθηκε ασπιρίνη σε μεγαλύτερη δοσολογία από τη συνήθως χορηγούμενη. Προχωράμε λοιπόν με τη μελέτη Clarity, η οποία μελέτησε την ευεργετική επίδοση της κλοπιδογρέλης σε ασθενείς με STEMI που έλαβαν ήδη ενοδοτική αγωγή συμπεριλαμβανομένης ασπιρίνης. Και εδώ υπερήχε η κλοπιδογρέλη. Παρατηρήθηκε μείωση στα ποσοστά των εφράκτων συγκριτικά με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η μελέτη COMMIT, η οποία μελετήθηκαν κυρίως ασθενείς με STEMI, 54% εκ των οποίων ήταν θρομβοληθέντα. Εδώ η προσθήκη της κλοπιδογρέλης ανέδειξε ουσιαστικό όφελος, κυρίως στα καταληκτικά σημεία τα οποία μειώθηκαν από το 10,1% στο 9,2%, ενώ παρατηρήθηκε και μείωση συνολικής θνητότητας, όπως μπορούμε να δούμε και στην διαφάνεια. Τέλος, η μελέτη Χαρίσμα, η οποία δεν ανέδειξε στατιστικό σημαντική διαφορά, ωστόσο ανέδειξε μια σχετική μείωση της διπλής αντιμετωπιακής θεραπείας σε ένα σχετικό όφελος συγκριτικά με τη μονοθεραπεία με ασπιρίνη, στη μείωση τόσο του καρδιακού κινδύνου όσο των εφραγμάτων μυοκαρδίου και των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Η εν λόγω διαφάνεια λοιπόν αναδεικνύει το όφελος της διπλής αντιμετωπιακής θεραπείας, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου, για 6 μήνες έως 1 έτος. Ωστόσο, πολλές φορές γίνεται συνήθεια η χορήγηση της διπλής αντιμετωπιακής θεραπείας και πέραν του έτους, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό όφελος από ό,τι μπορούμε να δούμε. Ένα ακόμη πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και εδώ είναι η αντίσταση στην κλοπιδογρέλη, όπως αναφέραμε και στην ασπιρίνη, και εδώ η επίπτωσή της ποικίλει και εξαρτάται από τους παράγοντες τους οποίους αναφέραμε. Ο ζαχαρόδης διαβήτης από μόνος του αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα. Ένας ακόμη παράγοντας, ο οποίος μειώνει την απάντηση στην αντιμετωπιακή αγωγή, είναι η χρόνια νεφρική νόσος. Έτσι, οι διαβητικοί ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο, οι οποίοι βρίσκονται σε διπλή αντιμετωπιακή αγωγή, εμφανίζουν σημαντική μειωμένη απάντηση στην κλοπιδογρέλη. Και όπως θα δούμε και από τις οδηγίες παρακάτω, είναι σημαντική η χορήγηση αναστολέα της αντλίας πρωτονίων όταν χορηγείται διπλή αντιμετωπιακή αγωγή. Ωστόσο, από την εν λόγω μετανάλυση, συστήνεται η χορήγηση των PPI σε διαφορετικές ώρες από αυτές της κλοπιδογρέλης. Συνεχίζουμε λοιπόν με την Πρασουγρέλη, η οποία αποτελεί τρίτης γενιάς θιανοπυριδίνη.
Αναστέλει μία αναστρέψιμο του PDOY12 υποδοχής, χαρακτηρίζεται από ταχύτερη αναρσιδράση συγκριτικά με την κυλοπιδογρέλη και συνιστάται κυρίως σε ασθενείς που είναι υποψήφιοι για πρωτογενεία και πλαστική. Μελέτες οι οποίες ανέδειξαν το όφελος της πρασουγρέλης, η μελέτη αρχικά τρίτων τίμη 38, η οποία συνέκρινε την πρασουγρέλη σε δόση εφόδου 60 mg με δόση συντήρηση 10 mg έναντι κυλοπιδογρέλης 300 mg σε δόση εφόδου και 75 mg σε δόση συντήρηση σε ασθενείς. Συγγνώμη, με μέτριο και σοβαρού βαθμού οξέω στεφανέα επεισόδιο, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε πρωτογενή αγιοπλαστική. Εδώ παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των πρωτευόντων τελικών σημείων υπέρ της πρασουγρέλης, με κόστος βέβαια την αύξηση των κίνδυνων των σοβαρών αιμορραγικών επεισοδίων στην ομάδα της πρασουγρέλης. Επίσης, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι δεν παρατηρήθηκε όφελος σε ασθενείς άνω των 75 ετών και σε λιποβαρείς ασθενείς κάτω των 60 κιλών. Μία ακόμη μελέτη, η οποία ανέδειξε το όφελος της πρασουγρέλης, η μελέτη Optimus 3, όπου συνεκρίθη η πρασουγρέλη σε δόση συνήθως χορηγούμενη 60 mg, όπως είπαμε, δόση εφόδου, 10 mg δόση συντήρησης, έναντι διπλής δόσης κλοπιδογρέλης 600 mg με 150 mg δόση συντήρησης σε διαβητικούς ασθενείς. Και εδώ παρατηρήθηκε όφελος υπέρ της πρασουγρέλης. Συνεχίζουμε λοιπόν με την Κακρελόρη, η οποία προκαλεί αναστρέψιμη αναστολή των υποδοχείων PDOY12, εν αντιθέσει με την Πρασουγρέλη, προκαλεί μια αναστρέψιμη αναστολή, με μεγαλύτερη αναστολή της όρεξης των επιταλίων συγκριτικά με την κλοπιδογρέλη, ιδίως ασθενείς με οξύ στεφανέο επεισόδιο. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και είναι σημαντικές οι συχνές ανεπιθυμητές ενέργειες που παρουσιάζει, όπως η δύσπνοια, η οξία νεφρική βλάβη ή η περιουρχαιμία. Και επίσης είναι σημαντικό να επισημανθεί και ο μικρότερος χρόνος ημίσιας ζωής αυτής, σε 12 ώρες, οπότε απαιτείται χορήγηση σε 2 δόσεις ανά ημέρα. Όφελος όσον αφορά την Δικαδρελόρη έχει δείξει μελέτη πλάτου, όπου παρατηρήθηκε μείωση τόσο στο πρωτεύον τελικό σημείο αλλά και στην ολική θνητότητα, χωρίς να παρατηρηθεί αύξηση στα μείζωνα αιμορραγικά επεισόδια. Η μελέτη Pegasus Team 54, όπου προσθέθηκε η Δικαδρελόρη σε ασθενείς που ήδη έλαβαν ασπιρίνη, παρατηρήθηκε όφελος και εδώ στη μείωση των πρωτεύων τελικών σημείων. Και η μελέτη Θέμης, όπου προτάθηκε η χορήγηση την Κακρελόρη σε μειωμένη δοσολογία με ένα χρόνο μετά το οξύ στεφανέο επεισόδιο, 60 mg δύο φορές ημερησίως. Ενώ είναι σημαντικό να επισημανθεί και εδώ ότι αντεδείχνεται πλέον προτείνει την αντέμιξη της την Κακρελόρη σε ασθενείς με ιστορικό ενδιοκράνειας αιμορραγίας, άλλη συνεργού αιμορραγίας, σοβαρής συμπατικής λειτουργίας ή υπερευαισθησίας σε φάρμακο. Συνεχίζουμε λοιπόν με τους αναστολείς των GP2V3α υποδοχέων, οι οποίοι χορηγούνται αποκλειστικά ενδοφλεβίως, έτσι η αποτελεσματικότητά τους και η χρήση τους περιορίζεται κυρίως στην οξιά φάση θεραπείας, ενώ αμφισβητείται η χρήση τους σε χαμηλού και μετρίου κινδύνου ασθενείς. Μεγάλο περιορισμό επίσης αποτελεί και ο κίνδυνος σοβαρών αιμορραγιών. Η σιλοσταζόλη επίσης, η οποία δεν είναι αντιμοπεταλιακό, ωστόσο έχει αντιμοπεταλιακές ιδιότητες, είναι αναστολές φωσφοδιεστεράσης 3. Έχει κυρίως αποδειχτεί και έχει όφελος σε ζαχαροδιαβητικούς ασθενείς με περιφερειακή ερυθριακή νόσο για τη μείωση της διαλύπουσας κολότητας. Η Βοραπαξάρη επίσης, και αναφέρουμε και κάτι καινούργιο, η οποία απέκτησε έγκριση το 2014, η οποία είναι αναστολέας του παράγοντα PAR1. Το όφελος ουσιαστικά αναδείχθησε από τη μελέτη TRA2PTIMI50, όπου παρά τον αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση ιδιαίτερα σε ζαχαροδιαβητικούς ασθενείς των πρωτευόντων τελικών σημείων, από ό,τι μπορούμε να δούμε. Και επειδή φιλοξενούμαστε στη συνέδριο παθολογίας, είναι σημαντικό να επισημάνουμε την εξατομίκευση, όπου θα πρέπει το άτομο να προσεγγίζεται τόσο όσον αφορά το γενετικό προφίλ αυτού, αλλά και μη γενετικούς παράγοντες, όπως η κλινική του κατάσταση, περιβαλλοντικοί παράγοντες και διάφορες αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Και κάποια καινούργια στοιχεία τα οποία κυκλοφόρησαν πρόσφατα, όπου συστήνεται η διπλή αιτιμοπεταλλική αγωγή σε ασθενείς με minor stroke με NIH stroke scale κάτω από 6 και σε παροδικά ισχυμικά επεισόδια. Απαιτείται ωστόσο και περισσότερο μελέτη και διερεύνηση. Οι κατευθυντήρες οδηγίες συμφωνούν και κινούνται στην κατεύθυνση που αναφέραμε λοιπόν, με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία να προτείνει την χορήγηση ασπιρίνη σε ασθενείς υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου, καρδιακού κινδύνου, για πρωτογενή πρόληψη με ένδειξη 2β, ενώ θα πρέπει και δεν συστήνει, θα πρέπει να αντιδείκνεται, δεν συστήνεται βασικά η χορήγηση ασπιρίνη σε ζαχαροδιαβητικούς ασθενείς με μεσαίο καρδιακό κίνδυνο. Σε ανάλογη κατεύθυνση και η δευτερογενή πρόληψη, όπου συστήνεται η χορήγηση ασπιρίνη ως δευτερογενή πρόληψη με ένδειξη 1,
και η θεραπεία με P2Y12 αναστολή Τίκα Γρελόρη, όπως προαναφέραμε, ή Πρασουγκρέλη, σε ασθενείς με οξυστεφανέο επεισόδιο για ένα έτος και σε αυτούς που έχουν υποβληθεί σε πρωτογενή αγκιοπλαστική ή bypass. Σαν άλλη κατεύθυνση και οι κατευθυντήριες οδηγίες της ADA, οπότε μπορούμε να δούμε εδώ όσον αφορά την πρωτογενή και τη δευτερογενή πρόληψη. Συμπερασματικά λοιπόν για τα αντιμετωπιακά, να αναφέρουμε ότι η άριστη γλυκαιμική ρύθμιση και ο έλεγχος όλων των παραγόντων κινδύνου απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί η άριστη και η καλύτερη ουσιαστικά δράση των αντιμετωπιακών φαρμάκων. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υποτιμάται και να υποτιμούνται τα υποτροπιάζοντα αγκιακά επεισόδια, ιδιαίτερα σε ζαχαροδιαβητικούς, παρά την ήδη ελαμβανόμενη αντιμετωπιακή αγωγή. Και με αυτόν τον τρόπο υπογραμμίζεται ουσιαστικά η ανάγκη για εξατομίκευση. Δύο πράγματα για τα αντιπηκτικά, θα σας κουράσω περισσότερο, καθώς αναφέραμε αρκετά για τα αντιμετωπιακά. Ουσιαστικά θα πρέπει να αξιολογείται ο θρομβοεμβολικός κίνδυνος όσον αφορά τα αντιπηκτικά, βάσει του σκορ του οποίου παραθέτουμε. Έτσι, ασθενείς οι οποίοι έχουν σκορ 2 ή περισσότερο, συστήνεται η χορήγηση από τους τόμους αντιπηκτικούς σε αυτούς. Θα πρέπει ουσιαστικά να διαδρίσκεται όσον αφορά τη δευτερογενή πρόληψη ή εμβολογόνος αιστεία, η οποία πολλές φορές και συχνότερα είναι η κολπική μαρμαρίγη. Έτσι, συστήνεται και η χορήγηση ανταγωνιστών βιταμίνης K με στόχο INR 2 με 3 ή νεότερων από το στόμα των αντιπηκτικών, τα οποία οι περισσότεροι φαντάζομαι γνωρίζουμε, όπως η Apixaban, η Rivaroxaban, η Dapicatran και η Endoxaban, η οποία δεν κυκλοφορεί στη χώρα μας. Στην συγκεκριμένη διαφάνεια συνοψίζονται ουσιαστικά όσα αναφέραμε παραπάνω, ενώ προστίθεται η πρωτογενής πρόληψη σε ασθενείς με κολπική μαρμαριγή, ζάχαροδιαβητικούς φυσικά, όπου όπως και από τις οδηγίες, συστήνεται η χορήγηση από τους τόμους αντιπηκτικών και συστήνεται η χορήγησή τους υπέρ των ανταγωνιστών της βιταμίνης K. Και επειδή βιώνουμε και ζούμε σε εποχή πανδημίας, είναι σημαντικό να αναφέρουμε δύο πράγματα για τους νοσηλευόμενους COVID-19 ασθενείς μας. Είναι σημαντικό να παρατηρούμε και να έχουμε κατά νου αυτόν τον πίνακα για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων και της ανθρωβωτικής αγωγής, καθώς είναι κύριο μέλημά μας η χορήγηση ανθρωβωτικής αγωγής, ιδιαίτερα σε ασθενείς πλέον με COVID-19. Έτσι, ένα νοσηλευόμενο θεράπομιατρό θα πρέπει να αξιολογεί τόσο τον αιμορραγικό όσο και τον θρομβωτικό κίνδυνο, αλλά και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων όπως προαναφέραμε. Ιδιαίτερα στους ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν ήδη μονή αντιμετωπιακή ή διπλή αντιμετωπιακή θεραπεία, θα πρέπει να σκεφτόμαστε την προσθήκη προφυλακτικής αντιπηκτικής θεραπείας, αν δεν υπάρχει φυσικά αντένδειξη, ενώ θα πρέπει να συνεκτιμάται φυσικά και ο πληθυσμός των αντιμετωπιακών και να τροποποιείται ανάλογα η αντιμετωπιακή θεραπεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.